Αυτοί λοιπόν οι άσκεποι άνθρωποι είναι οι μωροί. Περί αυτόν ο λόγος. Και μάλιστα κάποτε αν πάρει και κάτι το αυτοί τους από εκείνα τα οποία τους λες, είναι ικανοί να στραφούν εναντίον σου και να σε κοροϊδέψουν. Γι' αυτό συνιστά ο λόγος του Θεού, είναι στις παροιμίες 23ο κεφάλαιο, κόμμα 9, εις ότα άφρονος μηδέν λέγε, μήποτε μη κτηρίσει τους συνετούς λόγους σου. Σε αυτιά λέει ανθρώπου άφρονος μωρού, τίποτα να μη λες. Γιατί μήπως κάποτε σε μη κτηρίσει, δηλαδή σε κοροϊδέψει, κοροϊδέψει τους συνετούς σου λόγους. Βλέπετε, για αυτούς τους ανθρώπους η καλύτερη τιμωρία είναι η σιωπή. Να μην μιλήσει κανείς εις αυτούς τους ανθρώπους, να τηρήσει σιωπή. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές στην προσευχή μας εκεί, στην ακολουθία της Θεσμοκελήψεως, του δείπνους του μυστικού κλπ. Ουμή γάρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φιλημάς ειδώσω καθάπερε ο Ιούδας, που θα πει το πρώτο, ουμή γάρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, δεν θα πω και δεν θα περιγράψω το μυστήριον της Θείας σου ευχαριστίας εις τους εχθρούς σου, οι οποίοι είναι μωροί και δεν αντιλαμβάνονται, γιατί θα κοροϊδέψουν, δεν θα το δεχθούν. Και πράγματι στην αρχαία εκκλησία ετηρεί το απόλυτη σιωπή γύρω από το μυστήριο της Θείας ευχαριστίας, απόλυτη σιωπή, εξού και το τροπάριο, δεν θα πεις τίποτα. Και το δεύτερο αναφέρεται στην προδοσία, λέει, δεν θα σε προδώσω ου φίλημα σου δώσω, δεν θα σου δώσω προδοτικόν φίλημα όπως ο Ιούδας, που σημαίνει όταν τώρα μεν κοινωνώ, σε λίγο όμως παίρνω μια αντιευαγγελική συμπεριφορά. Δηλαδή ζω διαφορετικά από εκείνο το οποίο θέλεις εσύ και συνεπώς σε προδίδω. Πάντως το θέμα της σιωπής είναι αναγκαίο. Δεν θα πούμε ποτέ σε ανοήτους, μωρούς ανθρώπους, ασεβείς ανθρώπους. Δεν θα πούμε τα ενδότερα της πίστεώς μας. Στο προήμιον των κατηχήσεων του Αγίου Κυρίου υπάρχει ρητή ρήτρα. Πρόσεξε, λέγει, δεν θα πεις τι λέμε εδώ. Και μάλιστα εξαπολύ ημίδρους ο ιερός πατήρ, ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, όταν λέγει ήρθες, προσποιήθηκες ότι θέλεις να βαπτιστείς και συνεπώς να κατηχηθείς, αλλά δεν το πιστεύεις, ήρθες να μας κατασκοπεύσεις. Ακούστε, μην ξεχνάς ότι αν εσύ περιπολείς, αυτό ρήμα βάζει, αν εσύ περιπολείς ημάς, δηλαδή μας κατασκοπεύεις, εσένα σε περιπολεί ο Θεός. Σε βλέπει ο Θεός τη συμπεριφορά και τι προαίρεση έχεις. Πρόσεξε, μη πάθεις ότι έπαθε εκείνος από την Αγία Γραφή. Αναφέρει παραδείγματα. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν πρέπει να πούμε εις τους ασεβείς ανθρώπους, εις τους ανοήτους ανθρώπους πράγματα τέτοια. Θα κοροϊδέψουν, θα γελάσουν. Φέρετε ακόμη, και ο ίδιος ο Κύριος μας το είπε, να μην ρίχνουμε τα μαργαριτάρια της πίστεως στους ασεβείς και ανοήτους ανθρώπους. Γιατί όπως λέει στους χείρους, αν ρίξεις μαργαριτάρια, οι χείροι, συγγνώμη, είναι τα άγια της σκυσή, τα άγια εις τα σκυλιά, και τα μαργαριτάρια στους χείρους. Δεν το λέγω ολόκληρο, το γνωρίζετε, ότι δηλαδή ο χείρος θέλει να του ρίξεις βαλανίδια, δεν θέλει μαργαριτάρια, τα μαργαριτάρια δεν τρώγονται, και επειδή θα αντιληφθεί ότι δεν είναι τα βαλανίδια που θέλει, τότε λέγει θα στραφεί εναντίον σου και θα σε προγγίξει, το λέει ο Κύριος, που σημαίνει πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Δεν πρέπει να λέμε εις τους ασεβείς και ήρωνας τίποτε από την λατρεία μας, την πίστη μας, το βάθος της πιστεώς μας, θέλετε ακόμη και από το βάθος της δικής μας ψυχής. Μπορεί να ζούμε μια πνευματική ζωή που να έχει βάθος,
δεν θα πούμε έξω τίποτα, τίποτα, γιατί θα χάσουμε ότι έχουμε πετύχει, θα μας το αρπάξει ο φθόνος του διαβόλου, ακόμη θα μας ειρωνευθεί εκείνος που ακούει κλπ. Θα μιλήσουμε μόνο στο αρμόδιο πρόσωπο ή στο πνευματικό μας. Θα πούμε, ξέρω εγώ, σηκώνομαι τη νύχτα και κάνω προσευχή. Μη το πεις από εδώ και από εκεί, δεν σε συμφέρει. Δεν θα πεις τα μυστικά σου, μάλιστα το λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος με τη λέξη μυστήρια. Δεν θα πεις τα μυστήριά σου στον όποιον. Προσοχή, πολύ προσοχή. Λοιπόν, η σιωπή απέναντι σε όλα αυτά.